δράκων παρατηνόδων, τηρεί τους περιπατούντας. Βλέπε μηδάκι τη απιστία. Βλέπει το σού τους σωζωμένους και ζητεί τι να καταπεί. Προς πατέρα πνευμάτων εισέρχει, αλλά δι' εκείνου του δράκοντος διέρχει. Πώς ουν αυτόν διέλθεις? Είναι μία πολύ ωραία θέση αυτή, αγαπητή μου. Προσέξατε τι. Αυτά ως προς το βάφτισμα. Αλλά πρόσεξε όμως. Βέβαια πηγαίνω στο βάπτισμα και δια του βαπτίσματος στη Βασιλεία του Θεού έχω να διανύσω έναν νοητόν δρόμον. Κατά τη διάνυση αυτού του νοητού δρόμου υπάρχει ένας δράκον, ένα φίδι, το οποίο λέγει βλέπει εκείνους οι οποίοι περιπατούν την οδόν, τηρεί, βλέπει και ακόμη τηρεί, δεν θα πει βλέπει εδώ, εδώ θα πει δαγκώνει. Θυμηθείτε εδώ τώρα, προσέξτε, θυμηθείτε εκείνο που λέγει στο βιβλίο της Γενέσεως ο Θεός εις την Εύα και εις τον διάβολο στον Όφιν. Αυτός ο απόγονος της Εύας τηρήσει την κεφαλή σου, εσύ δε το φίδι, ο διάβολος, τηρήσεις αυτού πτέρναν, θα πλήξεις τη φτέρνα του, εκείνο στο κεφάλι σου. Ώστε λοιπόν, πρόσεξε, λέει εδώ τώρα, σας είπα αυτό το παλιό για να καταλάβετε τι γίνεται, το αγιογραφικό. Πρόσεξε, λέει τώρα ο Άγιος Κύριλλος, το βάπτισμα είναι ωραίο, αλλά κοίταξε, δεν είναι πανηγύρι. Παρότι τα είπαμε στην ώρα των απορριών, δεν είναι τραλαλά, τραλαλά, δεν είναι πανηγύρι. Βαφτίστηκες, βγήκες από την κολυμβήθρα. Πρόσεξε, έχεις να διενύσεις οδόν στην οποία καιροφυλακτεί δράκον. Και αυτός όταν βλέπει όλους αυτούς να περπατούν αυτόν τον δρόμον, πάει και τους δαγκώνει και τους δηλητηριάζει να μην φτάσουν εις το τέρμα. Βάσκανος, βάσκανος ο διάβολος, και είναι βάσκανος γιατί είναι φθονερός. Βλέπε μη δάκι, πρόσεξε, μη δαγκωθείς. Του δάκνομαι είναι μέσον. Πρόσεξε, μη δαγκωθείς, να μη δαγκωθείς. Τι απιστία, διά της απιστίας βαφτίστηκα. Αλλά τι σημαίνει αυτό, βαφτίστηκα? Μπα, και τι σημαίνει τώρα, τι έγινε? Ακούστε, και πού πάω τώρα και τι φτιάχνω τώρα? Α, μη, πρόσεξε, πρόσεξε, εδώ τώρα έρχεται ο διάβολος να σε δαγκώσει διά της απιστίας. Ότι τι έκανες τώρα και τι επέτυχες τώρα, και ύστερα η ζωή σου να ήταν καλύτερη, πού, πώς, τι? Πας στο μαρτύριο, ταλέπορε άνθρωπε, και ύστερα χάρη στη ζωή σου, και ύστερα τι μου είπες? Η Βασιλεία του Θεού, και πού την είδες? Ποιος είδε τον παράδεισο και την κόλαση? Ποιος τα ξέρει αυτά? Αυτά είναι που λέμε, αγαπητοί μου. Πρόσεξε, βαφτίστηκες, περπατάς δρόμο, μην έρθει ο αρχαίος εκείνος όφης, ο διάβολος, ο πονηρός, ο αρχαίκακος, ο ανθρωποκτόνος, ο απαρχής, και σε δαγκώσει και σε δηλητηριάσει με την απιστία. Επάνω σε αυτό θυμήθηκα ένα όραμα της Αγίας Περπετούης. Είναι στο μαρτυρολόγιο της Αγίας Περπετούης και είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Την παραμονή της του μαρτυρίου της, η Αγία Περπέτουα, ήδη ευρισκομένη στη φυλακή, είδε το εξής όνειρο όραμα. Είδε μία σκάλα
να στηρίζεται από τη γη στον ουρανό, να στέκεται από τη γη στον ουρανό, και πάνω εκεί ψηλά στη σκάλα προς στον ουρανό είδε, λέγει, τον Θεόν, που της λέγει έλα. Πάει να ανεβεί το πρώτο σκαλοπάτι και εκεί ξεπετιέται ένα φίδι, τρομάζει, γυρίζει πίσω. Της λέγει μη φοβήσαι. Και εδώ όμως τώρα πως θα περάσει το φίδι? Είναι ο διάβολος, Βλέπει εκατέρωθεν της κλίμακος της σκάλας σπαθιά, μαχαίρια που εκφράζουν το μαρτύριο, και το διάβολο που προβάλλει το μαρτύριο για να την κάνει την περπέτουα, την υποψηφία μάρτυρα, να δηλιάσει και να γυρίσει πίσω. Και της λέγει ο Θεός μη φοβήσαι, πάτα το σκαλοπάτι στερεά, και ανέβαινε. Και εκείνη, λέγει, επάτησε το πρώτο, επάτησε το δεύτερο, επάτησε το τρίτο, άρχισε να ανεβαίνει επάνω, ξύπνησε. Ήταν μια μαρτυρία. Θα νικούσε το διάβολο τελευταία στιγμή, που θα της έλεγε δεν λυπάσαι τη ζωή σου, πού πας? Εκείνα τα οποία δεν είδες ποτέ, στο άγνωστο, στο άπιαστο. Αυτό τώρα λέει εδώ ο Άγιος Κύριλλος. Πρόσεξε, μη σε δαγκώσει με την απιστία ο διάβολος. Βλέπει το σου τους σωζωμένους και ζητεί τι να καταπεί. Βλέπει πολλοί να σώζονται και κοιτάζει ποιον να καταπιεί. Προς πατέρα πνευμάτων εισέρχει, αλλά δι' εκείνου του δράκοντος διέρχει. Αυτή ακριβώς η φράση εκφράζει ωραιότατα το όραμα της Αγίας Περπετούης. Πηγαίνεις προς τον πατέρα των πνευμάτων, αλλά θα περάσεις διαμέσου του δράκοντος. Θα ξαναδιαβάσω τη φράση. Προς πατέρα πνευμάτων εισέρχει, αλλά δι' εκείνου του δράκοντος διέρχει. Περνάς διαμέσου του δράκοντος. Γι' αυτό μην το ξεχνάμε ότι και αυτός ο Κύριος πέρασε διαμέσου του δράκοντος. Το ξέρετε αυτό? Για πρώτη φορά όταν βγήκε στο κήρυγμα το δημόσιο έργο του, οι τρεις πειρασμοί στην έρημο, και πήγε να τον πολεμήσει ο Κύριος εκεί. Το Καταλουκάν λέγει τον άφησε ο διάβολος άχρη καιρού, που σημαίνει για κάποιο καιρό, μέχρις ενός καιρού. Ξαναγύρισε ο διάβολος. Πότε ξαναγύρισε? Στον κήπο της Γεθσημανή, όταν ο Κύριος λέγει Κύριε πατέρα μου, αν είναι δυνατόν να μην πιω το ποτήρι τούτο το πικρό του μαρτυρίου. Εκεί ο διάβολος προσπάθησε να αποτρέψει τον Κύριο να μαρτυρήσει. Εκεί δεν φαίνεται, δόξα τω Θεώ, πόσο ωραία η εγγραφή τα τοποθετεί, το Πνεύμα του Θεού, όλη η ανθρωπίνη φύση του Ιησού Χριστού. Γιατί θα ερχόντουσαν οι αιρετικοί εκείνοι, οι δοκίτε, που θα λέγαν ότι δεν ενυνθρώπισε πραγματικά ο Υιός του Θεού, όχι, ενυνθρώπισε πραγματικά, ο Λόγος σάρξε γένετο και ως άνθρωπος ομιλεί, γιατί ακριβώς δέχεται το διάβολο. Δεν φαίνεται μεν στη γραφή ο διάβολος, αλλά φαίνεται κάπου. Ακούστε, δείτε μια χαραμάδα. Ο Κύριος λέγει ήλθε ο άρχον του κόσμου τούτου και σε μένα δεν βρίσκει τίποτα. Α, ήλθε λοιπόν, ήλθε και σε μένα δεν βρίσκει τίποτα, δηλαδή καμία ενοχή, τίποτα. Αυτό ήλθε λοιπόν και προσπαθεί να αποτρέψει τον Κύριο. Εάν, αγαπητοί, με αυτά εις τον Κύριον έκανε ο διάβολος, δεν εγνώριζε ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός, και άλλη φορά το έχουμε πει αυτό, στο βάθος δεν εγνώριζε ποιος είναι, πόσο περισσότερο σε εμάς, και πόσο περισσότερο πνέων θυμών, το λέει το βιβλίο της Αποκαλύψεως, όταν ξέρει ότι ήδη είναι νικημένος και ότι θα πάει στην κόλαση, με πόσο θυμό κινείται σε εμάς τους πιστούς την Εκκλησία. Πώς ουν αυτόν διέλθεις, πώς θα περάσεις?
πώς θα περάσεις. Και τώρα λέει ο Άγιος Κύριλλος με ποιο τρόπο θα περάσεις. Άκουσατε τον τρόπο. Υπόδησε τους πόδας εν ετοιμασία του Ευαγγελίου της Ειρήνης. Βάλε τα παπούτσια στα πόδια σου στο να ετοιμαστείς παπουτσωμένος, στο να, το να δώσεις, να κηρύξεις, να ζήσεις το Ευαγγέλιο της Ειρήνης. Είναι από τον Απόστολο Παύλο αυτά, όπως ξέρετε. Είναι καν δάκι μη βλάπτει, ώστε κι αν ακόμη δαγκώνεσαι να μην βλάπτεσαι. Όπως όταν μπαίνουμε σε μια λόχμη, σε μια πρασινάδα και έχει θύρια εκεί μέσα και φοράμε γαλότσες μέχρι τα πόδια πάνω ψηλά, δαγκώνει βέβαια το φίδι, αλλά δεν παθαίνουμε τίποτα. Πίστην ένικον έχε να κατοικεί μέσα στην καρδιά σου πάντα η πίστης. Κρατεάν ελπίδα, δυνατή ελπίδα, κρυπίδα ισχυράν, θεμέλιον ισχυρών. Ή να διέλθεις των εχθρών, για να περάσεις των εχθρών, και εισέλθεις προς τον δεσπότη και να μπεις στη βασιλεία του δεσπότου. Την σε αυτού καρδίαν ετοίμασον εις υποδοχήν διδασκαλίας, εις κοινωνίαν αγίων μυστηρίων. Την καρδιά σου ετοίμασέ τη στο να αποδεχθεί την διδασκαλία, στο να γίνεις μέτοχος αγίων μυστηρίων, εύχου πυκνότερων, να προσεύχεσαι πυκνά, πυκνά. Κοιτάξτε, ο Κύριος στον πειρασμό του εκείνων στην Γεθσημανή τι έκανε? Προσήφιε το. Και όταν γύρισε τρεις φορές και ξύπνησε τους μαθητάς του, τους τρεις, και αυτοί ξανακοιμόντουσαν, τι τους είπε? Γρηγορείτε και προσεύχεστε. Γιατί? Ή να μην εισέλθετε εις πειρασμόν. Ποιον πειρασμό? Τον πειρασμό της απιστίας. Επειδή αγαπητοί μου δεν ήσαν ξυπνητοί και επειδή δεν προσεύχονται, μπήκανε στον πειρασμό της απιστίας. Διότι μόλις ήρθαν εκεί οι πειρέτες να συλλάβουν τον Κύριο, οι μαθητές σκορπίστηκαν, έφυγαν. Και πολύ απογοητευμένοι, ποιος είναι αυτός που ακολουθήσαμε? Μπήκε ο πειρασμός της απιστίας. Και λέει τώρα κάπου στη Φιλοκαλία, εσύ ισχυρότερος εσύ από τον Απόστολο Πέτρο που αρνήθηκε τον Χριστό? Ή σοφότερος από τον Σολομώντα? Και θα έλεγα, λέει πολλά εκεί, θα έλεγα και εγώ κάτι ακόμα, ή δυνατότερος από τον Σαμψόν και τα λοιπά. Ή είμαστε σπουδαιότεροι εμείς από τους Αποστόλους που μπήκαν σε πειρασμό? Γι' αυτό αγαπητοί μου, να προσευχόμεθα και να αγρυπνούμε όσο μπορούμε. Τα μάτια μας τέσσερα. Όχι να αγρυπνούμε να μην κοιμόμαστε το βράδυ, να κοιμηθούμε, αλλά να αγρυπνεί η ψυχή μας, η καρδιά μας. Ποιος είναι αυτός ο οποίος μου μιλάει? Πού μου λέει να πάω? Τι είναι αυτό το έντυπο που μου ήρθε να διαβάσω? Πού με προσκαλούν να πάω? Αυτό θα πει, είμαι ξυπνητός και δεν πιάνομαι στον ύπνο. Και όταν κανείς μένει ξυπνητός, είναι γρηγόρση, γρηγορών, και είναι και προσευχόμενος, τότε βεβαίως αποτρέπει τον πειρασμό. Εύχου πυκνότερον είναι ο Θεός σε καταξιώσει των επουρανίων και αθανάτων μυστηρίων. Συνεχίζει ο Άγιος Κύριλλος. Όλα βέβαια αναφέρονται και στον τρόπο που κανείς θα μπορέσει να περάσει αυτόν τον δρόμο χωρίς να δαγκωθεί από τον διάβολο, αλλά και γενικά μια προετοιμασία της, του βαπτίσματος. Μήτε ημέραν άργη, μήτε νύχτα. Μη μένεις αργός, ούτε μέρα, ούτε νύχτα. Αλλά όταν ο ύπνος εκ των ομάτων σου εκπέσει, τότε η διανοιά σου εις προσευχήν σχολαζέτω. Όταν φύγει ο ύπνος από τα μάτια σου, ξύπνησες? Γιατί ο φυσικός ύπνος είναι ο φυσικός ύπνος. Τότε να καταγίνεσαι στην προσευχή. Μη μου πει κάποιος, αγαπητοί μου, τότε αυτοί οι υποψήφοι να βαπτιστούν δεν κάναν καμία δουλειά? Και ποιος εμποδίζει, λέγει ο Μέγας Βασίλειος προς μοναχούς, το να προσεύχεσαι και ταυτόχρονα να εργάζεσαι το διακόνημά σου?
αυτός στον κήπο, εκείνος εις το εργαστήριο ξυλουργικής και το καθεξής. Ποιος εμποδίζει? Και όταν λέγει ο Απόστολος Παύλος αδιαλείπτως προσεύχεστε, δεν θα έχουμε κανένα σύνταγμα ανθρώπων αέργων που δεν θα κάνουν καμία δουλειά, αλλά ανθρώπων εργατικοτάτων δεν εμποδίζονται να προσεύχονται. Καν είδης. Εδώ τώρα προσέξτε ένα σημείο, γιατί κάποιος με ρώτησε προηγουμένως και είπα θα το πούμε μέσα. Εδώ τώρα ήρθε η ώρα να το ακούσει και εσείς όλοι μαζί. Καν είδης λογισμών εσχρών αναβάντα εις την διάνοιάν σου, λάβε κρίσεως υπομνηστικών σωτηρίας. Όταν λέγει δεις να ανεβαίνει στο μυαλό σου ένας εσχρός λογισμός, αμέσως μπροστά σου να πάρεις την εικόνα της κρίσεως. Δες την εικόνα της κρίσεως. Σχόλασον την διάνοια εις το μαθήν. Προσπάθησε να κάνεις την διάνοια σου να καταγίνεται. Αυτό θα πει σχολάζω, καταγίνομαι, όπως και αδολεσχώ. Καταγίνομαι εις το μαθήν, εις το να μανθάνεις ή να επιλάθει φαύλων πραγμάτων, για να μπορείς να ξεχάσεις τα βρώμικα, τα πρόστιχα πράγματα. Εδώ είναι μια ωραία μέθοδος αυτή, ακούσατε την. Όπως θα ξέρετε, όταν θα γεμίσουμε ένα ποτήρι νερό, ξέχυλο, και θέλουμε να βάλουμε ένα αντικείμενο σταρεών. Όταν πάμε να το βάλουμε το αντικείμενο, όπως λοιπόν θα γνωρίζετε ότι όταν σε ένα ποτήρι γεμάτο νερό βάλουμε ένα αντικείμενο, κατά ανάγκη το αντικείμενο αυτό θα εκτοπίσει το νερό και θα κυθεί απ' έξω. Δεν χωράει και το νερό και το αντικείμενο. Πολύ απλό, έτσι. Λοιπόν, αγαπητοί μου, η διάνοιά μας είναι ένα ποτήρι. Ό,τι το γεμίσεις, από αυτό θα έχει. Αν το έχεις γεμάτο βρώμικες σκέψεις, δεν χωράει τις αγαθές. Αν το έχεις γεμάτο από αγαθές σκέψεις, δεν χωράει τις βρώμικες. Αυτό θέλει να πει εδώ ο Άγιος Κύριλλος. Φρόντισε να έχεις πάντοτε το νου σου γεμάτο από αγαθές σκέψεις, για να μην εισχωρούν οι ακάθαρτες. Είναι σπουδαίο αυτό. Τι λέτε? Εγώ θα προσθέσω εδώ και κάτι ακόμα, ότι όταν έρχεται μία πονηρή σκέψη, οποιαδήποτε, δεν είναι μόνο οι σαρκικές σκέψεις. Πολλές φορές νομίζουμε ότι είναι μόνο οι σαρκικές οι πονηρές σκέψεις, οι πονηροί λογισμοί. Είναι ποικίλοι. Είναι μία εμπάθεια για έναν άνθρωπο, είναι μία φιλαργυρία για τα χρήματα, είναι ένας φθόνος, είναι πάρα πολλά πράγματα. Η εκδικητικότητα, όλα αυτά είναι στο χώρο της διανοίας μας. Όταν μόλις έλθει στο μυαλό μας μία τέτοια σκέψη, μα να μην χρονοτριβήσουμε ούτε ένα δευτερόλεπτο, είναι δυνατόν. Δηλαδή, πάρα αυτά να αποβάλλουμε εκείνο το οποίο ήλθε. Είτε ήρθε από το διάβολο, είτε ήλθε σαν αναθυμίαση από το διεφθαρμένο μας εγώ και τη διεφθαρμένη μας συνείδηση, ή το διεφθαρμένο μας υποσυνείδητο, ό,τι θέλετε πείτε, ό,τι είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι δεν αφήνουμε περιθώρια να αναπτυχθεί. Και τότε ξέρετε τελικά τι εξασφαλίζουμε? Έξω από το ότι εξασφαλίζουμε προκοπή πνευματική, εξασφαλίζουμε και τούτο: ειρήνη μες στην καρδιά μας και χαρά. Έχουμε αληθινή ειρήνη. Αληθινή ειρήνη. Και ενώ υπάρχει πολύ διαφθορά γύρω μας, πάρα πολύ διαφθορά γύρω μας, όμως μπορούμε εμείς να ζούμε εν ειρήνη και ασφαλεία. Από μας εξαρτάται. Μην ζητήσουμε να βρούμε περιβάλλοντα αγαθά. Βέβαια, μέχρι ενός βαθμού θα το αναζητήσουμε αυτό. Δεν αντιλέγω. Αλλά στην τελευταία ανάλυση, αγαπητοί μου, από μας εξαρτάται να έχουμε
την ψυχή γεμάτη από θεία πράγματα και να μην ασχολείται ποτέ με κάτι το οποίο είναι διεφθαρμένο. Θα μου πείτε βέβαια ότι είναι μια δύσκολη δουλειά αυτή. Δύσκολη δουλειά. Ποιος είπε ότι ο αγώνας ο χριστιανικός δεν είναι δύσκολος? Δύσκολη δουλειά, αναμφισβήτητα δύσκολη. Μα τα δύσκολα και αξίζουν. Τα εύκολα δεν έχουν τίμημα, δεν έχουν αξία. Εάν ήδη στην άση λέγοντα και εισέρχει εις το είδωρ καταβήνε, άρτιγαρ ου και έχει η πόλης βαλανία. Αν κάποιος έρθει και σου πει ώστε όταν βαφτίστηκες κατέβηκες μέσα στο νερό και μπήκες μέσα εκεί, μπα, δεν έχει η πόλης λουτρά? Το καταλάβατε? Σαν να λέγαμε σήμερα από την τηλεόραση, τι πάτε και βαφτίζετε τα παιδιά σας στην Κολυμβήθρα, μπάνιο δεν έχετε σπίτι σας? Πω 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 πω, φρίκι, φρίκι, φρίκι. Γίνος και ότι ο δράκον της θαλάσσης ταύτας κατασκευάζει. Επειδή μίλησε για νερό, παίρνει μια σχετική εικόνα του διαβόλου με το νερό. Ξέρε ότι αν κάποιος σου πει αυτά, ότι τι είναι το μυστήριο του βαπτίσματος, τι θα πει μυστήριο? Νερό σκέτο είναι. Σας κοροϊδεύουν οι παπάδες. Πάτε και βαφτίζετε εκεί πέρα. Τι είναι αυτό? Να το ξέρεις, λέγει. Αυτά στα λέγει ο δράκον της θαλάσσης. Ξέρετε ποιος είναι αυτός ο δράκον της θαλάσσης? Είναι στον Ισαΐα, να θυμόσαστε αυτή την παραπομπή, Ισαΐας στο 27 κεφάλαιο, στίχος 1. Και αν πάρετε μάλιστα την ερμηνεία του Κολιτσάρα, εκεί έχει και μία εικόνα, ένα σκίτσο, μια πολύ ωραία εικόνα. Είναι ένα τέρας θαλάσσιον και βλέπετε στο βάθος του ορίζοντος τον Θεόν να πλήττει αυτό το τέρας με ένα έτσι, με μια ακτίνα, να πλήττει αυτό το τέρας. Είναι το τέρας το θαλάσσιον αυτό, ο δράκον, ο αρχαίος, ο όφης, ο διάβολος. Τώρα γιατί παριστάνεται εκεί ως δράκων της θαλάσσης κτλ, διαβάστε στον Ισαΐα, είναι μόνο ένα χωρίο αυτό και θα δείτε πολλά πράγματα. Μόνο πάρετε μία λέξη. Μη πρόσεχε τη σχήλεση του λαλούντος, αλλά το ενεργούντι Θεό. Μη προσέχεις εις τα χείλη εκείνου που ομιλεί, αλλά εις την ενέργεια του Θεού. Ποιος ομιλεί? Ο ιερεύς. Ποιος ευαυτίζει? Ο ιερεύς. Τι λέγει? Τις ευχές. Μη προσέχεις λοιπόν εκείνα τα οποία λέγει. Όταν λέει μη προσέχεις, μη μένεις, μη σταματάς, αυτό θέλει να πει. Μη σταματάς σε εκείνα τα οποία λέγει ο ιερεύς, αλλά να προχωρείς στο να νιώσεις τι ενεργεί ο Θεός δια των ευχών και δια του βαπτίσματος. Βλέπετε πόσο ωραίο ο Άγιος Κύριλλος κατοχυρώνει, αγαπητοί μου, εδώ τους υποψηφίους πιστούς του. Βλέπετε με ποιο τρόπο, με κάθε τρόπο, σε κάθε περίπτωση τους ασφαλίζει. Αν σου τύχει αυτό, αν σου τύχει εκείνο, πρόσεχε. Φύλασε την σε αυτού ψυχήν όπως άληπτος γέννη. Φύλαγε την ψυχή σου όπως παραμείνει ασύλληπτη, δηλαδή άπιαστη. Μη σε συλλάβει ο διάβολος στα δίχτυα του. Ή να παραμείνας τη ελπίδη, κληρονόμος γέννη σωτηρίας αιωνίου. Ώστε αφού παραμείνεις στην ελπίδα, και η ελπίδα είναι ο χριστιανισμός, ένα από τα ονόματα του χριστιανισμού είναι και αυτό, η ελπίδα. Να σας το θυμίσω από την Αγία Γραφή, ή ποιος θα μας το θύμιζε ότι ο χριστιανισμός λέγεται και ελπίδα? Όχι, όχι. Ότι ο χριστιανισμός λέγεται και ελπίδα. Ποιος, γρήγορα, γρήγορα, γιατί γυρίζει το ρόλο. Ορίστε. Όχι. Αγάπη είναι ελπιζουμένη, λοιπόν. Όχι, όχι. Λοιπόν, έτσι είναι η προσωπολογία, παντί το ετούντι ημίν λόγων, περί της εν ημίν ελπίδας. Που εδώ, όταν λέει περί της εν ημίν ελπίδος ο Απόστολος Πέτρος, εννοεί
το περιεχόμενο των όσων εμείς ελπίζουμε, δηλαδή ο χριστιανισμός. Αυτό είναι η ελπίδα εκεί, είναι κατά κυριολεξία ο χριστιανισμός μάλιστα. Στο περιεχόμενο του κατά κυριολεξία. Ώστε, έχει πολλά ονόματα ο χριστιανισμός δηλαδή, για να γίνεις κληρονόμος αιωνίου. Με άλλα λόγια, πρόσεξε να παραμείνεις στον χριστιανισμό, στην ελπίδα, την ελπίδα μας, αυτή που έχει όλο το περιεχόμενο των όσων εμείς ελπίζουμε, για να γίνεις κληρονόμος αιωνίου σωτηρίας.